Λοιπόν, κέρδισε το άλλο ένα μετάλλιο στην Beach Volley League. Μετάλλιο κύπελο, τα λέμε όλα. Που είσαι το Τσίπρα, τα λέμε όλα. Τι, πώς φάνηκε εδώ η διοργάνωση σήμερα? Είμαι των ανατροφών γενικά. Στην αρχή μάλλον θα γίνει στην Γλυφάδα. Το τουρνουά τελικά έγινε στο Καράβι. Μου άρεσε αυτή η ανατροπή και επειδή είμαι των ανατροπών, ήταν λογικό να πάρουμε το τουρνουά. Ήταν απολύτως λογικό και περάσαμε ωραία. Εκτιμάστε τον Αλβέρτο Τόρκαν. Εντάξει, είναι λίγο ηρωνία της τύχης να πάρω ξυλιστική μηχανή, αλλά και αυτό μια ανατροπή είναι, οπότε το εκτιμά. Άρα μπορεί να σου πούμε και ξυρισμένο. Κάποια στιγμή στο πολύ μακρινό μέλλον, πιθανόν. Δεν ξέρω, μπορεί και αύριο. Θα δείξει. Το περιμένουμε. Όλα μέσα στο παιχνίδι. Να σε ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Πώς συνδυάζεις την ηθοποιία με το beach volley? Τώρα η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι με πολύ πιο πολύ, επειδή το θέατρο είναι σε ύφεση το καλοκαίρι και ασχολούμαι περισσότερο με το beach volley, αλλά είναι δύο διαφορετικοί χώροι. Μου αρέσει πάρα πολύ η διακύμαση αυτή, δηλαδή να βρίσκομαι στο θέατρο που είναι πιο κυριλέ, είναι τελείως διαφορετικός χώρος εκεί με εδώ και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η αντίθεση, αυτή η εναλλαγή. Και μπορώ να πω ότι με ανεβάζει πάρα πολύ. Σε έχει βοηθήσει το θέατρο? Έλεγε Σοφία, παίζεται. Νομίζω το αντίθετο. Νομίζω ότι δεν με έχει βοηθήσει καθόλου. Το μόνο που με βοηθά είναι ότι όταν ασχολούμαι πάρα πολλές μέρες, όταν έχουμε παραστάσεις εκτός Αθήνας, κάνουμε περιοδίες, ασχολούμαι μόνο με το θέατρο και μου λείπει το beach volley και έρχομαι μετά στο beach volley, τότε μου έχει λείψει πάρα πολύ και προσπαθώ να είμαι ακόμα καλύτερος. Είναι σαν να σου έχει λείψει κάτι και να τα δίνεις όλα μετά. Εκεί με βοηθάει. Μόνο όταν μου λείπει. Κάνω καιρό να παίξω. Ένας ηθοποιός χρειάζεται αυτοσυγκέντρωση για να κοντρολάρει τα αισθήματά του. Αυτό σε έχει βοηθήσει στη διάρκεια του παιχνιδιού? Γενικά δεν είμαι τόσο σε αυτή τη συγκέντρωση, είμαι του βήμα πιο πολύ, είμαι του ότι πρέπει να περνάω καλά και στο θέατρο πολλές φορές δεν κάνω αυτό που πρέπει, κάνω διάφορα πράγματα, δηλαδή δεν λέω απαραίτητα το κείμενο, αλλάζω λίγο τα δεδομένα, μου αρέσει αυτό. Το έχω δει στο beach volley, μπορώ να πω ότι στο beach volley κάποιες φορές είμαι και πιο συγκεντρωμένος από ότι στο θέατρο. Γενικά δεν το έχω και τόσο με τη συγκέντρωση και τόσο με ότι πρέπει να κάνω αυτό, αλλά